Σχετικά με τους λόγους που οι έφηβοι αποφασίζουν να στείλουν σεξουαλικές φωτογραφίες, έρευνες αναφέρουν ότι το κάνουν για πλάκα ή για λόγους φλερτ, σαν ένα είδος ερωτικού δώρου προς τον σύντροφο, ως απάντηση κάποιου μηνύματος ή φωτογραφίας που δέχτηκαν, προκειμένου να νιώσουν ερωτικοί και επιθυμητοί, πιέστηκαν από το άτομο που διατηρούσαν σχέση προκειμένου να αποστείλουν κάποιο προκλητικό μήνυμα ή φωτογραφία. Λόγοι που ευνοούν τη διάδοση του sexting στην εφηβική ηλικία. Η εμφάνιση της σεξουαλικής ορμής είναι μια φυσιολογική και φυσική όψη της εφηβικής ηλικίας, ενώ είναι γεγονός ότι η σεξουαλική ενέργεια και το ερωτικό ενδιαφέρον βρίσκονται στην αποκορύφωσή τους. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη σε συνδυασμό με την αίσθηση παντοδυναμίας των εφήβων και τις τάσεις τους να πειραματίζονται με τα δικά τους όρια, αλλά και τα όρια των άλλων, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπόθεση ότι οι έφηβοι μπορούν να παρασυρθούν σε μια παρακινδυνευμένη σεξουαλική συμπεριφορά. Ένας άλλος τρόπος προκειμένου να κατανοήσουμε την ανταλλαγή σεξουαλικών φωτογραφιών ανάμεσα στους εφήβους σχετίζεται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε αυτή την ηλικία. Μεγάλες δομικές αλλαγές στον προμετωπιαίο φλοιό συμβαίνουν έως την ηλικία των 25 ετών. Η ανοριμότητα σε αυτή την περιοχή συνδέεται με την υποανάπτυκτη μειωμένη ικανότητα για τον έλεγχο των παρορμήσεων, ορθή κρίση, λήψη αποφάσεων, σχεδιασμού και ενσωμάτωση των συναισθημάτων και των σκέψεων. Έτσι το sexting, σε συνέπεια με την νευροβιολογική ανάπτυξη, θα μπορούσε να ειδωθεί υπό το πρίσμα μιας συναισθηματικής ενόρμησης που είναι παρορμητική και δεν περιλαμβάνει την ξεκάθαρη κατανόηση ή πρόβλεψη των πιθανών συνεπειών. Η παραγωγή σεξουαλικών φωτογραφιών από τον ίδιο τον έφηβο που απεικονίζουν τον ίδιο μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα είδος ερωτικής σχέσης που εναρμονίζεται με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής μεταξύ των εφήβων. Τα κορίτσια είναι περισσότερο πιθανό να αναφέρουν λόγους κοινωνικής πίεσης προκειμένου να πάρουν και να αποστείλουν φωτογραφίες που απεικονίζουν τους εαυτούς τους. Στο πλαίσιο του σύγχρονου ρεύματος και πνεύματος της εποχής και της κοινωνικής πίεσης που οι έφηβοι μπορεί να υφίστανται, συμπεριλαμβάνονται οι τηλεοπτικές εικόνες, οι διαφημίσεις, η μόδα, τηλεοπτικά σόους, ακόμα και τραγούδια. Άραγε η παραγωγή και η ανταλλαγή ερωτικών φωτογραφιών αντανακλά μια μορφή υγιού σεξουαλικής αναζήτησης ή αποτελεί σύμπτωμα της σύγχρονης σεξουαλικοποιημένης κοινωνίας. Όρος αυτός χρησιμοποιείται προκειμένου να αποδώσει τον εμποτισμό ή και τον βομβαρδισμό της δυτικής κυρίως κοινωνίας με σεξουαλικές αναπαραστάσεις. Οι σεξουαλικές αυτές αναπαραστάσεις παρουσιάζονται παντού στη σύγχρονη ζωή, όπως σε αφίσες, διαφημίσεις, τηλεόραση, διαδίκτυο κτλ. Είναι γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν την εφηβική σεξουαλικότητα πολύ έντονα. Εφηβικά περιοδικά, ταινίες που απευθύνονται σε εφήβους, βίντεο κλιπς, τηλεοπτικές εκπομπές και σειρές, τραγούδια αλλά και χοροί προβάλλουν μια σεξουαλικοποιημένη εικόνα του έφηβου κοριτσιού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν και συγκεκριμένες προσδοκίες από αυτό. Για παράδειγμα, προσδοκίες αναφορικά με την εμφάνιση και το σώμα. Αδύνατο κορμί, μεγάλο στήθος, μειώδες σώμα για τα αγόρια και άλλα. Αλλά και προσδοκίες αναφορικά με συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση πορνογραφικών ταινιών, σεξουαλική δραστηριότητα, φωτογράφηση και αποστολή συγκεκριμένων μερών του σώματος. Η παραγωγή ερωτικών, σεξουαλικών και γυμνών φωτογραφιών από την πλευρά των εφήβων ίσως να υποδηλώνει ότι τα όρια μεταξύ της υγιούς σεξουαλικότητας και της σεξουαλικοποίησης είναι δυσδιάκριτα.